Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Γλυκά μου κρυαράκια, η ημέρα είναι ευνοϊκή για να βρείτε λύση σε κάθε σας εμπόδιο. Τα καλύτερα φυσικά θα έρθουν μέσα στο 2018, εσείς όμως από τώρα προγραμματίζετε σωστά τα επαγγελματικά σας αλλά και τα ερωτικά σας θέματα. Σε χαλαρή φάση θα βρεθείτε από το απόγευμα και μετά παρέα με φιλικά πρόσωπα, τα οποία σας φτιάχνουν τη διάθεση και σας δίνουν και τη συμβουλή τους. Ταύρη μου, αγαπημένη, με πολύ ένταση ξεκινάει σήμερα η μέρα και εσείς είστε διαθετημένοι μέσα σε αυτό το εμπόλεμο κλίμα που κυριαρχεί να βγείτε νικητές. Τώρα πρέπει να σκεφτείτε πού μπορεί να οφείλετε τόσο συνεννοησία γύρω σας. Η ηρεμία από το απόγευμα και μετά θα σας βρει και τις λύσεις στην καθημερινότητα που σας προβληματίζει. Αυτό βέβαια οφείλετε και στον Άρη που είναι στο απέναντι σας ζώδιο, στο Σκορπιό. Και περνάμε στο δίδυμο. Χαρούμενος και ευδιάθετος σας βρίσκει σημερινή ημέρα, διδυμάκια μου, μιας και τα επαγγελματικά αρχίζουν και στρώνουν. Σε εορταστικό κλίμα βρίσκεστε, μιας και τα έκτακτα έξοδα σας βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Άλλη χαρά σας είναι μεγάλη που θέλετε να ικανοποιήσετε κάθε φίλο ή την οικογένεια ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Δώστε προτεραιότητα σε ζητήματα ύλης και της καθημερινότητας μέσα στο σπίτι. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, η μέρα είναι κομμένη και ραμμένη στα δικά σας μέτρα. Στον επαγγελματικό τομέα αναγνωρίζεστε και στον ερωτικό τομέα οι δεσμευμένοι απολαμβάνετε ωραίες στιγμές. Οι αδέσμευτοι, νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται, τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Δώστε προτεραιότητα και στα χρηματοοικονομικά σας, κάνοντας σχέδια για τα Χριστούγεννα. Και πάμε στο Λέον. Λιοντάρια μου, σήμερα καλωσορίζετε μια νέα ζωή η οποία μπορεί να σας προβληματίζει λίγο. Νέα ξεκινήματα σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και στο ερωτικό σας κομμάτι σας κάνει λίγο νευρικούς σήμερα. Πιστεύω πολύ σε εσάς όμως, είστε πολύ δυνατοί και δεν σας φοβάμαι, απλά χαλαρώστε. Νέες επιτυχίες έρχονται και σας φτιάχνουν τη διάθεση. Παρθένος, η σημερινή ημέρα σας βρίσκει ανέμελους μιας και έχετε κλείσει πολλά κεφάλαια σε επαγγελματικό επίπεδο. Στρέφετε την προσοχή σας οικογενειακά και ερωτικά. Για έναν Παρθένο αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά πού και πού επιβάλλεται. Χαρείτε τη μέρα με φίλους και προσέξτε λίγο τα έξοδά σας, μιας και τα Χριστούγεννα που έρχονται θα υπερβείτε λίγο τα εσκαμμένα. Και περνάμε στο Ζυγό. Δυναμική σημερινή ημέρα, το τρέξιμο πολύ. Προσοχή λοιπόν σε μετακινήσεις και σε μικροατυχήματα, μιας και έχετε πολλά στο κεφάλι σας. Οι όψεις των πλανητών σας θέλουν νικητές στην αρένα των επαγγελματικών. Δώστε έμφαση σε προσωπικά σας ζητήματα και ακούστε τη φωνή της ψυχής σας, η οποία θα σας βρει και τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Και περνάμε στο Σκορπιό. Σκορπιοί μου, πρέπει να καταλάβετε ότι ο δυναμισμός σας είναι στα ύψη. Τα επαγγελματικά σας θέματα είναι πολλά, το παρασκήνιο είναι έντονο, μιας και ο ανταγωνισμός δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Ξεκαθαρίσματα παντός τύπου σήμερα, προτιμήστε τους χαλαρούς τόνους και από το απόγευμα και μετά έρχονται και λύσεις που τόσο πολύ επιθυμείτε. Τοξότες μου, νέα σχέδια ευνοούνται σήμερα μιας και τον τελευταίο καιρό τρέχετε και δεν φτάνετε. Όλος περιέργος, δεν χάνετε ποτέ το χαμογελό σας και έτσι σήμερα προτιμάτε να το σκορπίσετε παντού. Τα επαγγελματικά σας αρχίζουν και στρώνουν και μέσα σας αισθάνεστε μια αισιοδοξία και από το απόγευμα και μετά κάνετε νέα σχέδια παντός τύπου. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Λίγο προβληματισμένου σας βρίσκει η μέρα, αγαπητά μου φιλαράκια, και προσπαθείτε με κάθε τρόπο να προλάβετε τις εξελίξεις σε επαγγελματικά και ερωτικά θέματα. Αν αναλάβετε μία-μία τις αρμοδιότητές σας, θα έχετε επιτυχία. Νέα σχέδια ευνοούνται και οργανώστε καλύτερα τη μέρα σας παρέα με το τέρι σας. Υδροχός, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, τα πράγματα στα επαγγελματικά σας παίρνουν επιτέλους σάρκα και οστά. Προσπαθείτε να προλάβετε τα πάντα και αυτό έχει αποτέλεσμα να έχετε ναι μεν την επιτυχία σε οικονομικά θέματα, αλλά και να απομονωθείτε λίγο από φίλους και τον ερωτικό σύντροφο. Προτιμήστε την ξεκούραση σήμερα, μιας και η εβδομάδα θα είναι λίγο πιεστική. Ψαράκια μου, από τη μία ο έρωτας και από την άλλη δουλειά σας. Πολλά τέτοια ζητήματα σας απασχολούν σήμερα. Ξεκινήστε καλύτερα από τη δουλειά και οδηγηθείτε στον έρωτα που τόσο πολύ λαχταράτε. Καλείστε από τους πλανήτες να δώσετε δύναμη και πνοή σε επαγγελματικά και οικονομικά θέματα και ό,τι απομείνει από την ενέργειά σας μπορείτε να την μοντάρετε που φυσικά στον έρωτα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.